Όταν είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, εκφράζοντας ομόθυμα και ομόφωνα την Ελληνική Βουλή, κατεδίκασε τα άθλια εξώδικα που εστάλησαν από δίθεν ομοσπονδίες, τα οποία κατηγορούσαν Έλληνες βουλευτές για εσχάτη προδοσία και προδοσία, και αυτό έτυχε της σύμφωνης γνώμης και της καταδίκης σύσσωμης της Βουλής, δεν θα περίμενε κανείς επικίνδυνα γραφικές φωνές ιστερίας και ανεύθυνης κατηγορίας να εξτομιστούν από Έλληνες βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος σε βάρος συναδέλφων τους. Αυτά μπορεί να λέγονται σε κάποια ραδιόφωνα περιθωριακά και εκεί που όπου εποάζεται το αυγό του φιδιού, εκεί όπου η ταπεινότητά μου μετά τον ξυλοδαρμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μπουτάρη, μίλησα για αιμομικτική σχέση δεξιάς και ακροδεξιάς. Και τότε ήταν που μετά από δηλώσεις του Κάμποσου και Κάμποσων άλλων στελεχών μικρών και μεσαίων, παρακαλώ πολύ, από όλη την χώρα, όπου έλεγαν καλά του έκαναν κλπ. Κύριε Τραφλίδη, συγγνώμη. Ήταν σαφές, κύριε Ξηδάκη, κύριε αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό τώρα. Αν πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δηλαδή περιμέναμε 8 ώρες να λήξει η συνομιλία κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και υπουργών για να εκφράσουμε 5 σκέψεις. 5 απλές κατανοητές σκέψεις. Έχουμε τη δυνατότητα να τις εκφράσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν δεν θα περίμενε κανείς, είναι άθλια, αποκρουστική και κατάπτυστη η συγκεκριμένη αναφορά. Ειδικά σήμερα, μετά το σοκ που υπέστημεν από την δήλωση Μπαρμπαρούση. Εκθρέψατε το τέρας και το τέρας τσίμπησε, σοκάρισε, ξυπνάτε. Αυτό που είπε η ταπεινότητά μου πριν από ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό ήταν: η Νέα Δημοκρατία καλείται να γράψει μια άσκηση δημοκρατίας και να αποστασιοποιηθεί από το ακραίο συμπαγές σκοτεινό θάλαμο της ακροδεξιάς και να κατανοήσει ότι πρέπει να συμμετέχει στο παδημοκρατικό μέτωπο κατά του φασισμού, του ναζισμού, του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά. Δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω έτσι, αλλά πέρα από τα fake news και την παραπληροφόρηση υπάρχει το κείμενο της συμφωνίας. Και ό,τι κακό που πρέπει να αποδειχθεί όταν εφαρμοστεί ή ό,τι καλό που πρέπει να βελτιωθεί έτι περαιτέρω, το έχουμε μπροστά μας. Βρέστε το μετά από 26 χρόνια που λέτε κι εσείς και συνομολογείτε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Άρθρο 7. Αναφορικά με το πρώτο μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, που είναι η πατρίδα μας, η Μακεδονία, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Το 7.2 τοποθετείται θετικά. Ορίζει θετικά. Το 7.4 είναι ορισμός εξαντιθέτου. Το δεύτερο μέρος σημειώνει και η επίσημη γλώσσα του, η μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Τα μέρη σημειώνουν και τα δύο μέρη ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δευτέρου μέρους δεν έχουν σχέση. Ορισμός εξαντιθέτου, δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Δηλαδή, δεν έχουν σχέση με το Δίον, με την Πέλα, με τις Αιγές, με την Αμφίπολη, με τον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό που είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό είναι σαφές και συνομολογείται. Για να δούμε λίγο τον ορισμό, και ήδη έφτασα στα 5 λεπτά, έχω τόσα αρκετά να πω, να ξεπεράσω τον ορισμό περί πατριωτισμού
Να μιλήσω για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, τον νέο πατριωτισμό, τη νέα εθνική αυτοπεποίθηση χωρίς φοβικά σύνδρομα, διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που είναι το στρατηγικό πλάνο πάνω στο οποίο κινούμαστε. Και να έρθω στο σκοπιανό μακεδονικό που είναι ένα ακόμη ναυάγιο των προηγούμενων κυβερνήσεων και πιο συγκεκριμένα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας στον κρίσιμο τομέα των εθνικών μας θεμάτων. Ο ορισμός του ναυαγίου περιγράφεται με ενάργεια και σαφήνεια από τα λόγια των ιδίων των μοιραίων πρωταγωνιστών της. Αυτών που κλήθηκαν και απέτυχαν παταγωδώς την κρίσιμη στιγμή να υπερασπιστούν τα εθνικά δίκαια και σήμερα είτε πετούν χαρταετό ή πουλάνε τρέλα. Να αποκρούσουν τότε που έπρεπε, 90, 91, 92, στη διεθνή κοινωνία, τους παραχαράκτες εθνικιστές των Σκοπίων που οικειοποιήθηκαν την ιστορία μας, τα σύμβολά μας, τον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό, αυτά που τώρα παίρνουμε πίσω με το άρθρο 7. Τα δώσατε όλα διαχρονικά, όνομα, γλώσσα, πολιτισμό. Επιχειρούμε να τα πάρουμε όλα πίσω για τη Μακεδονία και τον Ελληνισμό. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Έχω εδώ 6 στοιχεία και το βιβλίο του Γεωργίου Ράλη, Ισόταμοι Ακουόντων, που αναφέρεται και αξιολογεί την παρουσία Μητσοτάκη Σαμαρά και της κυβέρνησης εκείνης που χειρίστηκε και διαχειρίστηκε το Σκοπιανό πότε, τη στιγμή που ήταν η στιγμή που μπορούσε να κοπεί ΣΥΡΙΖΑ ο μακεδονικός αλυτρωτισμός τύπου Σκοπίων. Γιατί ήταν τότε που σπαρταρούσε η Γερμανία να αναγνωρίσει Κροατία και Σλοβενία και τότε θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να επιβάλλει. Δεν τα λέει η ταπεινότητά μου, τα λένε οι διεθνολόγοι, τα λένε πολιτικοί, τα λένε πολιτικοί της δικής σας παράταξης. Τι λέει εδώ? Ξεχάστε του ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ξεχάστε την ταπεινότητά μου. Φάκελος 2 του Αλέξη Παπαχελά. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, όχι από κακή πρόθεση βέβαια, αλλά από ανικανότητα, τα έκανε μουσκεμα. Λίγο πιο κάτω μιλάει ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Δεν σου κρύβω, λέει, έλεγε ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά παρουσία και άλλων, ότι το θέμα του ονόματος δεν το θεωρώ σοβαρό. Και πιο κάτω, Σαμαράς, πήγα στο εξωτερικό ως υπουργός εξωτερικών και έγινα περίγελος. Εσείς από ανικανότητα, παρακαλώ για τα πρακτικά, εσείς από ανικανότητα, όπως λέτε εσείς για σας, εσείς που τα κάνατε μουσκεμα, όπως λέτε εσείς για σας, εσείς που δεν θεωρούσατε το όνομα της Μακεδονίας σοβαρό, όπως το αποκαλύψατε εσείς για σας, εσείς που γίνατε περίγελος στο εξωτερικό, όπως λέτε εσείς για σας, τότε που διαλυόταν η ενιαία Γιουγκοσλαβία, τότε που είχαμε το συγκριτικό διπλωματικό πλεονέκτημα εντός της τότε ΕΟΚ να επιβάλλουμε όνομα που δεν περιείχε τον όρο Μακεδονία, τότε δώσατε, παραχωρήσατε το όνομα της Μακεδονίας όπως εσείς ομολογείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Φτάνουμε στο δεύτερο σημείο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ολοκληρώστε παρακαλώ πολύ. Μόνο ένα σημείο, επειδή και το ανέφερα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το βιβλίο του Γεωργίου Ράλη, του αείμνηστου Γεωργίου Ράλη, σημειώνω το εξής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο Υπουργείο Εξωτερικών ή Πρωθυπουργείο οποιασδήποτε ελληνικής κυβερνήσεως να απεμπόλυσαν το δικαίωμα της χώρας να διορίσει εκπρόσωπό της σε διεθνή οργανισμό όταν επρόκειτο να συζητηθεί σε αυτόν εθνικό μας θέμα. Αναφέρεται στην απουσία εκπροσώπου στην Επιτροπή Μπαταντέρ. Αντί λοιπόν να εσχύνεστε, κομπορημονείτε. Αντί να απολογίστε, αποθρασύνεστε. Ελάτε, κύριε Τραφλίδη. Αντί να μετανοείτε, επιδίδεστε σε παλικαρισμούς, παριστάνοντας τα λιοντάρια της νεμέας, του νέου πατριωτισμού. Αλλά ο λαός και οι πολίτες δεν ξεχνούν. Ο λαός δεν ξεχνά. Ελάτε, κύριε Τραφλίδη. Τι σημαίνει δεξιά. Λεπτά, θα είχα να πω και άλλα. Πολύ. Θα κλείσω. Κλείστε όμως. Ναι. Σας παρακαλώ. Θα κλείσω. Με την ισχύ και την προτροπή, όλα αυτά τα στοιχεία κάποια στιγμή ανάμεσα στον ελληνόφωνο βαρβαρισμό και στην απουσία ουσιαστικού λόγου επιχειρημάτων να αναδειχθούν και να καταδειχθούν, γιατί εζυγίστητε, εμετρήθητε και ευρέθητε ελλιπείς. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Πείτε μου τώρα που